πολύ σοβαρές είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία το αέριο γέλιου, το οποίο είναι ανάρπαστο σε τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το αποκαλούμενο και μπαλονάκι γέλιου μπορεί να προκαλέσει ασφυξία, επιληπτική κρίση ή ακόμα και έμφραγμα. Το αέριο γέλιου καταρχήν δεν θεωρείται επικίνδυνο αν δοθεί σε μικρή δόση. Εάν όμως δοθεί σε μεγάλες δόσεις, μπορεί να οδηγήσει σε κόμμα και σε θάνατο. Και μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί και παλιότερα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να καταστραφούν, ας πούμε, πολύ μεγάλοι αριθμοί εχθρών. Κάνει σίγουρα ψυχολογική εξάρτηση και βεβαίως δεν γνωρίζουμε τι άλλο μείγμα βάζουν αυτοί οι οποίοι τα χορηγούν αυτά στους νέους ανθρώπους που επιθυμούν να διασκεδάσουν. Μία από τις τουριστικές περιοχές που την τελευταία πενταετία είναι στην κορυφή των προτιμήσεων των ξένων επισκεπτών για το αέριο γέλιο είναι και ο Λαγανάς στη Ζάκυνθο. Με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να σημειώνουν ότι θα πρέπει να σταματήσει γιατί είναι βλαβερό για την υγεία αλλά και παράνομο. Εάν έχουν χαρτιά οι άνθρωποι και είναι κάτι νόμιμο και κάνει καλό στον οργανισμό μας και είμαστε πρωτοπόροι στο Λαγανά, να συνεχίσουμε και να τα προωθήσουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν είναι όμως κάτι παράνομο, πρέπει να σταματήσει. Και δεν είμαι εγώ που θα σταματήσω τα μπαλονάκια. Τι θα πει μπαλονάκι, δεν κατάλαβα εγώ αυτό. Ο καθένας μπορεί να αγοράσει οτιδήποτε. Το θέμα είναι αν είναι νόμιμο. Και κοκακόλες μπορεί να πουλήσεις και πατατάκια μπορεί να πουλήσεις και λάδα για στη θάλασσα μπορεί να πουλήσεις. Το θέμα είναι τι πουλάς και αν έχεις χαρτιά που το πουλάς. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή να πουλούνται στον δρόμο αυτά τα μπαλονάκια που λένε. Τώρα οι αρχές το έχουν στο χέρι τους και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι, πιστεύω. Με ένα ευρώ όλοι θα πάρουν. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή αυτά και να πουλάνε τα μπαρ ποτό όπως πουλάγανε παλιά και σε κάνουν και στήμες. Η επίσημη ονομασία του αερίου γέλιου είναι υποξίδιο του αζότου. Και προκαλεί σε αυτόν που το καταναλώνει μέσω ενός μπαλονιού μεγάλη ευθυμία και γέλιο. Ο χρήστης, αφού το εισπνεύσει, χάνει ελαφρώς την επαφή με την πραγματικότητα, με την επίδραση του αερίου να μην διαρκεί για πολύ. Μάλιστα, η χαμηλή του τιμή το κάνει πιο προσιτό για τους τουρίστες. Θεωρώ ότι είναι πολύ φθηνό το μπαλονάκι και είναι και πολύ βλαβερό για την υγεία. Γιατί μειώνει την ποιότητα του τουρισμού, απλά και μόνο. Και για την υγεία, βεβαίως, των τουριστών. Πιστεύω δεν είναι θετικό, δεν είναι καλό. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, σύμφωνα και με τους γιατρούς, είναι η έλλειψη οξυγόνου σε όσους χρησιμοποιούν το αέριο γέλιο και συνιστούν να μην το καταναλώνει ο κόσμος για να μην κινδυνέψει άμεσα η υγεία του.